Καλησπέρα, είμαι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χρωμίου, Βαγγέλης ο Γαβρέλας. Πείτε μας λίγο για το λόγο της παρουσίας σας σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί αρκετό καιρό σαν κοινότητα. Έχουμε τρία σοβαρά ζητήματα, τρία θέματα τα οποία δυστυχώς βαρύνουν τους δημότες, τους πολίτες δηλαδή της κοινότητάς μου. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα της τηλεόρασης, δηλαδή από τον καιρό που η Digia λειτουργεί το Φεβρουάριο του 2015, στο Χρώμιο δεν έχουμε τηλεόραση. Θα σας πω ότι δύο κανάλια λειτουργούν στο Χρώμιο, η ΕΡΤ1 και νομίζω ο Αντένα λειτουργούσε, ο οποίος έχει πολλά χιόνια και δεν μπορείς να παρακολουθήσεις. Δηλαδή η Digia, το πρόβλημα είναι η Digia, δεν έχουμε τηλεόραση. Είναι ένα θέμα αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι δεν έχουμε καμιά μέρα της εβδομάδος, ούτε του μήνα, λεωφορείο για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Δεν μπορούν δηλαδή οι πολίτες να ανεβούν στην πόλη για να εξυπηρετηθούν. Υπήρχε μια ειδική σύμβαση, η οποία σύμβαση τώρα το ΚΤΕΛ δεν τη δέχεται έτσι όπως την θέτει το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου. Και δεν έχουμε λεωφορείο. Το τρίτο ζήτημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούνται αρκετοί επαγγελματίες στο Χρώμιο, όπως για καλή ώρα δύο σύγχρονα τυροκομεία, φωτοβολταϊκά, ομάδες με λησοκομεία, που σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ίντερνετ. Δεν έχουμε και αυτό το προνόμιο ως κοινότητα. Γι' αυτό λοιπόν κάτοικοι του χωριού μας σήμερα αποφασίσαν να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο απόψε το βράδυ και να διαμαρτυρηθούν για αυτά τα τρία ζητήματα.